Να μεταφερθούμε σε πολιτικό επίπεδο. Στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο είναι στραμμένα τα βλέμματα. Πάμε στον Απόστολο Μαγκυριάδη. Απόστολε, με ενημερώνουν πως έχουν ξεκινήσει κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη Αλσίση. Πάμε να συνδεθούμε, να ακούσουμε. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις, ναι. Σε εξαιρετικά θερμό κλίμα η επίσκεψη με τον Πρωθυπουργό να έχει σημαντική συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, Απόστολε. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, Μάρκο, έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο της Αιγυπτιακής Πρωτεύουσας από τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτού Πλούτου της Αιγύπτου. Μετέβει ακολούθως στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Εκεί κατέθεσε δύο στεφάνια, ένα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και ένα στον τάφο του Προέδρου Ανουάρ Σαντάτ, και βεβαίως αμέσως μετά συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κύριο Αλσίση, στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι η τρίτη, να σου πω, επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο από τότε που ανέλαβε την πρωθυπουργία ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι πολύ στενές οι σχέσεις των δύο χωρών και βεβαίως είναι και πολλά τα κοινά συμφέροντα. Θυμίζω και την τριμερή συνεργασία στο πλαίσιο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, αλλά και την συναντήληψη στα θέματα της Λιβύης. Σε αυτό αναφέρθηκαν οι δύο ηγέτες. Και σε αυτό, μάλλον, αναφέρθηκαν οι δύο ηγέτες στη διάρκεια των δηλώσεών τους. Ο κύριος Αλσίση είπε ότι στηρίζουμε την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων και βεβαίως τον αφοπλισμό όλων των ενόπλων πολιτοφυλάκων από την Λιβύη για να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές στα τέλη Δεκεμβρίου, όπως έχει συμφωνηθεί. Μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τη συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου. Μίλησε για την ενθάρρυνση ελληνικών επενδύσεων και την επέκταση των εμπειριών των δύο χωρών σε αυτό τον τομέα. Και από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στις δηλώσεις του ότι οι δύο χώρες έχουν ως επιλογή να συνεργαστούν στενά. Ανέφερε ότι μοιράζονται την ίδια οπτική και για τα θέματα της Κύπρου και η Αίγυπτος στηρίζει τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Βεβαίως ανέφερε και επανέλαβε ότι δεν υπάρχει λύση των δύο κρατών που στηρίζει η Άγκυρα. Και κατέληξε λέγοντας πριν από λίγο για το θέμα της Λιβύης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι οι θέσεις των δύο χωρών, Ελλάδας και Αιγύπτου, ταυτίζονται απόλυτα. Πρέπει να φύγουν οι ξένες δυνάμεις, πρέπει να φύγουν τα ξένα στρατεύματα, πρέπει η χώρα χωρίς ξένες επιρροές να αποφασίσει για το μέλλον της. Και είπε πως οι προσπάθειες του Αιγύπτιου Πρόεδρου εσύ μιλάς, έχουν την αμήνη στην πιστοσύνη της Αθήνας. Εμείς βλέπουμε εντυπωσιακές εικόνες από την εξαιρετικά θερμή υποδοχή του Πρωθυπουργού. Είδαμε αγήματα των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου να αποδίδουν τιμές στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά φυσικά και τα στιγμιότυπα με την κατάθεση στεφάνου. Είναι πράγματι εντυπωσιακές εικόνες και θέλω να σε ρωτήσω, έτσι, να δούμε τη γενικότερη εικόνα, πιο σφαιρικά, τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στην... Θυμίζω ότι είναι η τρίτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο και θυμίζω και την συναντήληψη των δύο χωρών σε μια σειρά ζητημάτων. Θυμίζω ότι οι δύο χώρες πέρυσι, τον Αύγουστο, συνυπέγραψαν την συμφωνία οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια επέκταση ουσιαστικά της συμφωνίας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Είπε χαρακτηριστικά ότι το επόμενο διάστημα ίσως έχουμε και την επέκταση στο υπόλοιπο εύρος των υδάτων. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια συναπόφαση με εθνικό περιεχόμενο που παρήγαγε ένα τετελεσμένο ειρήνης σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Βεβαίως, θέλω να επενθυμίσω ότι βρισκόμαστε δύο μέρες πριν την κρίσιμη διάσκεψη του Βερολίνου για το μέλλον της Λιβύης. Η Αθήνα έχει πολλές φορές εκφράσει, εκφράσει το παράπονό της από την Γερμανία για το γεγονός ότι δεν προσεκλήθη η χώρα μας στην διάσκεψη αυτή. Η Αίγυπτος θα είναι εκεί. Είναι σαφές ότι έχει πολύ ισχυρά συμφέροντα και η Αίγυπτος για το θέμα της Λιβύης. Και υπάρχει μια συναντήληψη μεταξύ των δύο χωρών. Βεβαίως, θα δούμε σε δύο μέρες τι ακριβώς θα γίνει. Θυμίζω ότι και χθες υπήρξε συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου με την ομολογό του από την Λιβύη. Και οι δύο χώρες. Εξελίξεις σε πολλά επίπεδα. Απόστολε, βάλε μια ανωτελεία να δούμε αποσπάσματα των τοποθετήσεων Μητσοτάκη και Σίση και επιστρέφουμε. Οι θέσεις μας ταυτίζονται απόλυτα. Υποστηρίζουμε την ειρήνευση, την ομαλότητα στη γειτονική χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οποία είναι η αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων, τακτικών στρατών, αλλά και μισθοφόρων, ο αποκλεισμός άλλων επιρροών
και τελικά η προοπτική δημοκρατικών εκλογών πριν το τέλος του έτους, την 24η Δεκεμβρίου, έτσι ώστε ο λιβικός λαός μόνος του και χωρίς καμία ξένη επιρροή να μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του και την τύχη του. Η συνάντησή μας σήμερα ήταν πάρα πολύ καλή ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό θέσεων γύρω από τις περιφερειακές υποθέσεις του κοινού ενδιαφέροντος, όπου τόνισα στον εξοχότατο Πρωθυπουργό τη σταθερή θέση της Αιγύπτου μπρος την παρούσα κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στην ανάγκη σεβασμού του διεθνού δικαίου και διατάξεων των Ηνωμένων Εθνών και από όλα τα κράτη, και ανάγκη σεβασμού των αρχών της μη παρέμβασης στις ιστορικές υποθέσεις και σεβασμού κυριαρχίας και περιφερειακών υδάτων των κρατών.